ένας από τους Ηρακλειδείς που είναι από νωρίς χρονικά κοντά σε αυτή την προσπάθεια για την ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο κύριος Μιχάλης Γεράνης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη και πρόεδρος του ΦΟΔΑ φυσικά. Είναι κοντά μας, είναι στην γραμμή μας. Κύριε Γεράνη, τι γίνεται, καλησπέρα. Είστε καλά. Καλησπέρα σας, που ακούτε. Από χθες το βράδυ προκύπτει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν ξέρω αν και εσείς την έχετε αφουγκραστεί μετά και τις πρόσφατες επαφές που έχουν γίνει για το ότι τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται για να προχωρήσει η ομάδα. Και εμείς αυτή τη άποψη είμαστε ότι πολύ μαζί μπορούμε να υλοποιήσουμε τον στόχο να προχωρήσουν όλα τα διαδικαστικά τα οποία προαναφέρατε. Και να γίνουν οι κινήσεις για αμέσως μετά ή ήδη από τώρα γίνονται για το επίπεδο του αγωνιστικού. Το ισχύς εν τη ενώση μάλλον εδώ κολλάει και βλέπετε να το ακολουθούν όλο ένα και περισσότερο, γιατί αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από πέρυσι είχατε ξεκινήσει ήδη έτσι να το σκαλίζετε αυτό, να έχετε ξεκινήσει τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ύστερα από όλα αυτά που έχει περάσει ο Σύλλογος και από τους διαφαινόμενους κάθε φορά σωτήρες, δεν θα πρέπει να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη παρελθόντος. Θα πρέπει οι φίλοι του Ηρακλή να καταλάβουν ότι πρέπει να συστρατευτούμε και αυτό που λέω και συνεχώς, ότι θα πάρουμε λίγα από πολλούς, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και βεβαίως δείχνοντας μια νοικοκυροσύνη θα βρεθεί και ένας νοικοκύρης ο οποίος θα μπορέσει αύριο μεθαύριο να αναλάβει τα ενία της ομάδας, γιατί για εμάς στόχος είναι μόνο η αγάπη μας προς την ομάδα. Μπορεί, λέτε, αυτό να αποτελέσει και αιτία ώστε να προσελκύσετε όλοι μαζί αυτό που είπατε. Και ωραίο ακούγεται το ότι πολλοί να βάλουν από λίγα για να προχωρήσουμε, να έρθει και κάποιος επενδυτής αύριο μεθαύριο. Γιατί κακά τα ψέματα, αν υπήρχε τώρα δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά, ούτε για συναντήσεις. Θα ερχόταν, θα έβαζε τα πολλά ωραία του λεφτά και θα προχωρούσαμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε. Βεβαίως έχουν έρθει τα χρόνια έτσι και κανένας δεν μπορεί. Και όλοι μας από το υστέρημα θα συμβάλλουμε για να μπορέσει η ομάδα να βρει το δρόμο της. Έχουν περάσει εποχές με τα μεγάλα πρωτοσέλιδα. Δεν τα θέλουμε αυτά. Έχουν περάσει εποχές ότι Αμερικάνοι, Αυστραλοί, Άγγλοι έρχονται εδώ για να κάνουν τις ομάδες. Ναι. Άραβες. Αυτά τελειώσανε. Καθόμαστε κάτω, ήρεμα, ψύχρεμα και λέμε κάθε ένας Ηρακλειδέας από λίγες μετοχές. Πολλοί Ηρακλείδες δηλαδή από λίγες μετοχές για να πάμε και να προχωρήσει άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την πείρα από την περσινή περίοδο και μου δίνεται πάλι ευκαιρία να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου που κάναν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, τη Τιτάνια, και ανταπεξήλθανε και υλοποιήθηκε ο στόχος που ήταν η άνοδος. Εύχομαι και φέτος να υλοποιηθούν όποιοι και αν είναι οι στόχοι και αυτοί που θα πάρει η καινούργια διοίκηση. Για το θέμα επενδυτή, φαντάζομαι, κύριε Γεράνη, συμφωνείτε ότι θα πρέπει να υπάρξουν, επειδή έχουμε περάσει πολλά και όπως είπατε σωστά νωρίτερα, έχουμε καεί με όλους που έχουν έρθει κατά καιρούς στον Ηρακλή, να υπάρχουν και καλύτεροι ελεκτικοί μηχανισμοί, έτσι. Για να μην ξαναέρθει κάποιος που μπορεί στην αρχή να φέρει μια άμεση επιτυχία και κάποια άμεσα χαμόγελα, αλλά μετά να εξαφανιστούν πολύ γρήγορα αυτά. Σίγουρα. Απλά όμως σε αυτή την χρονική περίοδο θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή όλοι μας, να εμπιστευτούμε τους όποιους ανθρώπους θα είναι στο τιμόνι και να συμβάλλουμε με πράξεις όλοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Και εγώ είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει πρωτοβουλία από πολλούς φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι πείθουν φίλους τους ότι θα πρέπει να γίνει σε αυτή τη χρονική περίοδο, αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να
μπορέσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά που είπατε και προηγουμένως εσείς, να μην τα επαναλαμβάνω. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα βαδίζουμε σε ένα πρότυπο κατά κάποιο τρόπο πολυμετοχικότητας. Όποιος μπορεί και όσο μπορεί ο καθένας να φροντίσει να συμβάλλει σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, αν έρθει και κάποιος επενδυτής, εδώ είμαστε να δούμε τι θα γίνει. Το θέσετε πολύ σωστά. Να πάνε όλα καλά. Και φαντάζομαι, κύριε Γεράνη, θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες επαφές και πρωτοβουλίες, έτσι, και από την πλευρά σας και από τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, ήδη γίνεται έτσι με... όχι με μυστικότητα, δεν θα μπορούσα να το πω έτσι, αλλά γίνονται οργανωμένα και μεθοδικά mm-hmm. οι συναντήσεις, οι οποίοι ανθρώπους και οι ερευνητές, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι μπορούν να ξανατονίσω λίγα από πολλούς. Δεν υπάρχουν τίποτα, δεν έχει κανείς την οικονομική δυνατότητα, ούτε ο ομιλών, ούτε βέβαια και φίλοι που συνευρισκόμαστε. Γι' αυτό το λόγο ισχύει την ενώση για να έρθουν τα αποτελέσματα. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά και εσείς που στηρίζετε την ομάδα και μέσω το βήμα το οποίο μας δίνετε προσκαλούμε σε συστράτευση του λαού του Ηρακλή για τι υπηρετούμε, το έβλημα και τίποτε άλλο. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεράνη. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ στον κύριο Μιχάλη Γεράνη.